Χρήσα Υποφίδα και ο Γιάννης ο Τρόγιος προσωπούμε την καλλιτεχνική ομάδα Φάιρα. Η ομάδα μας υπάρχει στη Θεσσαλονίκη εδώ και 5,5 χρόνια. Είμαστε καλλιτέχνες που ενωθήκαμε με ένα κοινό σκοπό να δώσουμε στην τέχνη τον κοινωνικό ρόλο που θεωρούμε ότι θα πρέπει να παίζει στη σημερινή εποχή. Δηλαδή θεωρούμε ότι η τέχνη δεν είναι διακόσμηση ή μόνο διακόσμηση, δεν είναι απλά για να βλέπεις κάτι όμορφο και να εκφράζεις τα συναισθήματά σου πιθανό, αλλά η τέχνη θα πρέπει να εκφράζει τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε και να εκφράζει τους προβληματισμούς του μεγαλύτερου μέρους του λαού, να προσπαθεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να σκεφτεί, να βρει τις αιτίες των προβλημάτων και αν είναι δυνατόν να τον βοηθήσει να ανοίξει και δρόμους για το πώς θα κάνει τη ζωή του καλύτερη. Μεγαλεπίπολο το σχέδιο, γιατί είναι και εύκολα έτσι πραγματοποιήσιμο. Οι προσπάθειες που έχουμε κάνει εμείς ως τώρα αφορούν θέματα κοινωνικά, το θέμα της πολιτικής κράτησης με το οποίο ξεκίνησε η ομάδα και το ξαναπιάσαμε πριν από ένα μήνα που είχαμε έκθεση στο Ταπίδιο για τους εκτελεστές και τους αγωνιστές που φυλακίστηκαν εκεί. Στη διάρκεια της πανδημίας είχαμε κάνει εκθέσεις μέσα στα νοσοκομεία που ήταν ανοιχτά για τον COVID, για να στηρίξουμε το έργο των γιατρών και των εργαζομένων εκεί και για να δείξουμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα δημόσιο σύστημα υγείας έτσι όπως πρέπει να υπάρχει. Στη συνέχεια κάναμε μια μεγάλη έκθεση που για 2 χρόνια ταξίδευε τα Βαλκάνια με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία. 80 καλλιτέχνες από τα Βαλκάνια συναντήθηκαν σε αυτή την έκθεση σε 8 διαφορετικές πόλεις και χώρες των Βαλκανίων. Κάτι αντίστοιχο επιχειρούμε να κάνουμε και σήμερα εδώ. Με την αφορμή των 25 χρόνων από τους λογαριασμούς στην Ιουγκοσλαβία, καλέσαμε καλλιτέχνες από τις πρώην χώρες της Ιουγκοσλαβίας. Έχουμε κάποιες συμμετοχές, μας δυσκόλυψε αρκετά το ελληνικό τελωνείο που έχει κρατήσει έργα. Θα δείτε δηλαδή ότι κάποια έργα είναι σε φωτογραφίες, γιατί δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να τα παραλάβουμε. Και υπάρχουν κι άλλα που δεν τα έχουμε ούτε σε φωτογραφίες. Εν πάση περιπτώσει, είναι σημαντικό το ότι οι καλλιτέχνες αυτοί θέλανε να πάρουν μέρος στην έκθεση. Κοιτώντας τα έργα, να έχουμε υπόψη μας και το τι κουβαλάνε αυτοί οι άνθρωποι πίσω τους. Δηλαδή, μας είπε πριν η ΕΔΙΕΘ για το πώς έγινε αυτή η περιοριστική επέμβαση στην Ιουγκοσλαβία και τι στόχους είχε. Αλλά να έχουμε στο νου μας ότι την ίδια ώρα γινόταν και μια πολιτιστική επέμβαση και συνεχίζει να γίνεται στα Βαλκάνια μια πολιτιστική επέμβαση. Έπεσε πάρα πολύ χρήμα για να προσεντεριστούν αυτές οι χώρες και πολιτιστικά στη Δύση. Δηλαδή να πιστούν οι καλλιτέχνες ότι αυτά που ζωγράφησαν μέχρι τότε είναι κατακριτέα, ότι πρέπει να αρχίσουν να ζωγραφίζουν με τον τρόπο της Δύσης, να ζωγραφίζουν αφηρημένα, να ζωγραφίζουν γενικά πράγματα που είναι ανάλαφρα, που δεν αγγίζουν τις αιτίες των προβλημάτων και εν τέλει είναι και εύπερτα. Έπεσε λοιπόν πάρα πολύ προπαγάνδα και πάρα πολύ χρήμα σε αυτό το σκοπό και με αυτό το σκεφτικό στο νου μας, να δούμε και τα έργα των καλλιτεχνών των Βαλκανίων, το ότι αυτοί οι άνθρωποι 25 χρόνια μετά στη συνείδησή τους έχουν κρατήσει κάποιες σκέψεις, έχουν βγάλει κάποια συμπεράσματα για το τι συνέβη στη χώρα τους και προσπαθούν να ορθώσουν το ανάστημά τους και να καταδικάσουν την επίθεση του ΝΑΤΟ και να μας πούνε κάτι για το σήμερα. Γιάννης, κλήρωσε. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Βοκρόβιος. Για μένα αυτή η έκθεση έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί έζησα τους βομβαρδισμούς της Ιουγκοσλαβίας στο Βελιγράδι. Επιστρέφοντας από το Βελιγράδι, το μόνο πράγμα που ήθελα να κάνω ήταν μια έκθεση για τον πόλεμο. Όντως αυτή η έκθεση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών στο Βελιγράδι, τον Βέντζερ Κάτσιτς, ο οποίος πέθανε πριν 3 χρόνια και θυμήσαμε και έργα του υπάρχουν σε αυτή την έκθεση. Από τότε πέρασαν έγιναν διάφορα γεγονότα και όπως είπε και η Χρύσα, η επίθεση που κάνει το σύστημα η πιο ύπουλη και η πιο αποτελεσματική είναι μέσω του κώδικα τέχνης. Ιδρύματα όπως του Σόδος δούλευαν για να φτιάξουν τη γενιά των καλλιτεχνών Σόδος, που σημαίνει για να φτιάξουν καλλιτέχνες ενταγμένους στο σύστημα. Για να σας δώσω να καταλάβετε το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς που κάνει το καπιταλιστικό σύστημα
ήταν όταν πέθανε ο Βέλτσαρτς, σημαντικότατος Έλληνος χαράκτης, καθηγητής στη Σχολή Καλλιτεχνών στο Βελιγράδι, σε μία έκθεση Σέρβων καλλιτεχνών, η νέα γενιά, η γενιά των καλλιτεχνών Σόρος, δεν ήθελε να εκτεθούν έργα του Βέλτσαρτ Κατσίτς, γιατί είναι παλαιών ιδεών. Δεν ανήκει στο πνεύμα της εποχής. Οπότε, λίγο πολύ, και εγώ φλιάρισα πάρα πολύ, σας καλωσορίσουμε στην έκθεση αυτή. Για μας είναι πολύ ιδιαίτερα σημαντικό η επαφή με το κοινό. Δεν κάνουμε τέχνη για τη τέχνη, δεν κάνουμε τέχνη κλεισμένη στο εργαστήριό μας. Είμαστε μέλος του κοινωνικού συνόλου, έχουμε άποψη και την εκθέτουμε. Και σε αυτό σας έχουμε κοινωνούς όλους εσάς. Μέσα στις οποίες βρίσκονται μεταλλικές σφήνες και το σύμβολο του Νάτου.